Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για προϊόντα από την Laura Mercier και την NYX, τα οποία προστέθηκαν προσφάτως στην συλλογή μου. Τα έλαβα ως PR και είπα να σας τα δείξω, γιατί πραγματικά το καθένα από αυτά με εντυπωσίασε με τον δικό του τρόπο και τα αγάπησα πάρα πολύ. Μπορείς να τα πεις και favorites για αυτό το μήνα. Επίσης θέλω να σας πω ότι μάλλον αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που βλέπετε πριν τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Αποφάσισα φέτος, παιδιά, τον Αύγουστο απλά να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ, γιατί τον τελευταίο καιρό το σώμα μου δείχνει ότι είναι στα όρια κάποιας υπερκόπωσης, οπότε λέω θα χαλαρώσω, θα καθαρίσω το μυαλό μου και θα ξεκουράσω το σώμα μου για να είμαι φρέσκια και πανέτοιμη το Σεπτέμβρη εδώ πάλι μαζί σας. Να σας πω επίσης ότι αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, με βοηθάει πάρα πολύ αν το κάνετε, οπότε πατήστε τώρα το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και πάμε κατευθείαν σε αυτό εδώ το μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με primer και δείτε εδώ, είναι τα 3 must have primers της NYX σε travel size για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Είναι ένα βήμα που εγώ δεν παραλείπω ποτέ και μάλιστα σήμερα θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο Angel Veil. Έχω εδώ και το Bare With Me και το Hydra Touch, αλλά αυτό θεωρώ ότι ταιριάζει καλύτερα στη δική μου επιδερμίδα και δεν το παραλείπω λοιπόν, ειδικά τα βράδια όταν θέλω να μου κρατήσει το μακιγιάζ, γιατί μου δίνει και διάρκεια, αλλά μου δημιουργεί και μια πάρα πολύ αψεγάδιαστη βάση, μια πολύ λεία επιφάνεια, ώστε να στρώσει το make-up από πάνω όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω, είτε είναι υψηλής κάλυψης είτε ελαφριάς. Βέβαια, ξέρω ότι πολλές από εσάς το θεωρείτε περιττό αυτό το βήμα, αλλά πιστέψτε με, αν το δοκιμάσετε θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Η βάση λοιπόν είναι το βασικό κομμάτι στο οποίο θα εστιάσουμε σήμερα. Έχω και μερικά προϊόντα για τα χείλη και για τα μάτια, αλλά η βάση θα είναι αυτή που θα πρέπει να είναι μπρονζέ, ηλιοκαμένη και λαμπερή. Έχουμε νέο προϊόν από την Laura Mercier, την περίμενα πώς και πώς αυτή την κρέμα. Είναι το Tinted Moisturizer, αλλά αυτή τη φορά oil free, χωρίς έλαια δηλαδή. Ό,τι πρέπει για εμάς που έχουμε λιπαρές επιδερμίδες. Ένα Tinted Moisturizer, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ αντί για την εντατική μου κρέμα το πρωί. Έχει SPF 20, μας προστατεύει και από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Μπορείτε κάλλιστα να το απλώσετε και με τα δάχτυλά σας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω πινέλο σήμερα γιατί θέλω λίγο περισσότερη κάλυψη και θα δείτε τι ωραία επιθερμίδα θα μου δώσει. Όπα! Έριξα και το καπάκι κάτω, δεν πειράζει. Θα συνεχίσω και θα σας πω ότι η απόχρωση που έχω είναι η 3N1 Sand. Πάρα πολύ ωραία και ουδέτερη απόχρωση και ένα τσικ πιο σκούρα από τον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας μου αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως, αν μαυρίσω, να θέλω και το λίγο πιο σκούρο. Αν και δεν μαυρίζω πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Και επειδή τις 10 πρώτες μέρες δεν θα κάνω και πολλά μπάνια, γιατί περισσότερο θα είναι η ανακάλυψη διαφορετικών πόλεων. Σκοπεύω να κάνω ένα road trip και θα σας ετοιμάσω και vlog γι' αυτό. Αλλά δεν θέλω να σας πω ακόμα πολλές λεπτομέρειες, γιατί είμαι και λίγο προληπτική με όλες αυτές τις αναποδιές που μου έχουν συμβεί τελευταία. Παιδιά, θέλω να φτάσω στον προορισμό μου και μετά θα σας τα πω όλα. Γιατί πέρυσι, αν θυμάστε, εγώ έκανα σχέδια για να πάω στη Βραζιλία, αλλά τίποτα δεν έκατσε. Λοιπόν, δείτε τώρα τι ωραία ενυδάτωση έχει δώσει αυτό το προϊόν στην επιδερμίδα. Τι ωραία ελαφριά κάλυψη έχει δώσει επίσης. Θα επιμείνω εγώ λίγο περισσότερο σε αυτά εδώ τα σημεία που θέλουν περισσότερη κάλυψη και βλέπετε ότι και με το δάχτυλό μου να το απλώσω δεν φαίνεται βαρύ, απλώνεται τέλεια και η κάλυψη του συνεχίζει να είναι μέτρια, γιατί πλήρη κάλυψη φυσικά δεν θα πετύχετε με το συγκεκριμένο προϊόν. Και μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ τις τελευταίες μέρες. Αφού χρησιμοποιήσαμε λοιπόν το Tinted Moisturizer της Laura Mercier, να χρησιμοποιήσω και το concealer από Laura Mercier. Ελπίζω να μου πέσει πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο. Είναι το Secret Camouflage Concealer, το οποίο από τη μία πλευρά έχει το κορέκτορα και από την άλλη έχει το highlighter. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την πλευρά πρώτα. Ποια απόχρωση είναι, θα με ρωτήσετε. Θα σας πω η 2W και χαίρομαι που έχει θερμό υποτόνο και όχι ουδέτερο, γιατί θέλω λίγη θερμότητα, και θα πάρω ένα πινελάκι και θα το απλώσω. Θα χρησιμοποιήσω και λίγο εδώ που έχω κάτι κοκκινίλες. Θα κάνω μια γραμμούλα εδώ στη ράχη της μύτης,
ένα τριγωνάκι, ένα ψαβελάκι μάλλον, στο μέτωπο και λίγο στο πηγούνι και αντίστοιχα θα το απλώσω με το πινελάκι μου το μικρό για να δώσω φως σε αυτές τις περιοχές. Ή μάλλον θα χρησιμοποιήσω ένα λίγο πιο μεγάλο πινέλο, αλλά εξίσου πολύ μαλακό. Αυτό είναι από την Morphe, το προηγούμενο ήταν από Zoeva και θα το απλώσω εδώ, στο κέντρο του προσώπου. Θα σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια με την αγαπημένη μου πούδρα από Laura Mercier, που είναι ειδικά φτιαγμένη για την περιοχή κάτω από τα μάτια και δεν κάνει κανένα προϊόν να φαίνεται βαρύ. Απλά σετάρει, παιδιά, το κονσίλερ σας και δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Και δεν είναι και καθόλου ερεθιστική για εμάς που έχουμε ευαίσθητα μάτια. Το βλέπετε, φαντάζομαι, το μάτι μου, αυτή την κοκκινίλα. Ελπίζω να μην την παντρευτώ. Ελπίζω ότι σε μερικές μέρες, άντε εβδομάδες, θα φύγει. Και χαίρομαι που δεν ήταν τίποτα πιο σοβαρό και τίποτα ανησυχητικό. Σετάρω τσακατσάκα το πρόσωπό μου για να περάσουμε στα υπόλοιπα νέα προϊόντα που έχω να σας δείξω σήμερα. Βλέπετε βέβαια ότι το Tinted Moisturizer της Laura Mercier, το καινούριο στην Oil Free εκδοχή, έχει στεγνώσει, παιδιά, έχει απορροφηθεί και σχεδόν δεν χρειάζεται να πουδράρω και το πρόσωπό μου, γιατί δεν αφήνει καμία απολύτως λιπαρότητα και γι' αυτό το λάτρεψα την πρώτη φορά που το δοκίμασα. Πάμε σε νέο bronzer, matte bronzer, επιτέλους από την NYX. Η απόχρωση που έχω είναι η medium και θα δείτε τι ωραία απόχρωση είναι και πόσο ωραία μπρονζάρει την επιδερμίδα σε χρόνο ντετέ. Λοιπόν, παίρνω λίγο ελάχιστο και θα αρχίσω εδώ στους κροτάφους να ζεσταίνω το πρόσωπο. Θα περάσω στα ζυγωματικά, πολύ απαλές κινήσεις, και στο σαγόνι όπως πάντα και κάτω από το λαιμό λιγάκι. Και δείτε πόσο γρήγορα δημιουργήθηκε μια ωραία σκίαση, μια μπρονζέ απόχρωση από τη μία πλευρά, χωρίς να προσπαθήσω πάρα πολύ. Και πατώντας το πινέλο μου έτσι, θα πάρω λίγο ακόμα από το προϊόν και θα έρθω δεξιά και αριστερά από τη μύτη να κάνω ένα ελαφρύ contouring με το bronzer. Και δεν θα το κάνω μόνο δεξιά αριστερά, θα το κάνω και από κάτω, θα το κάνω και εδώ πέρα για να φαίνεται πιο πολύ η ακρούλα της μύτης και αμέσως μετά θα το ξαναβουτήξω και θα το περάσω και πάνω από τη μύτη, γιατί είπαμε σήμερα θέλω να φαίνομαι πάρα πολύ ηλιοκαμένη, αν και δεν είμαι. Λοιπόν, θα περάσω σε ρούζ. Έχω νέο προϊόν από την Laura Mercier. Σας είπα ότι ανάμεσα στα δύο brand αυτά θα παίξουμε κυρίως σήμερα. Είναι το Blush Color Infusion στην απόχρωση Watermelon. Δείτε τέλειο χρώμα. Δεν έχει καμία γυαλάδα, κανένα glitter, αντιθέτως είναι ένα πολύ ωραίο ελαφρύ ρούζ, θα το δείτε τώρα που θα το βάλω στο πρόσωπό μου, το οποίο, παιδιά, δίνει ένα διάφανο σχεδόν αποτέλεσμα και το χρώμα του είναι συγκλονιστικό. Βέβαια, με το όνομα Watermelon εγώ περίμενα κάτι πιο καρπουζί, αυτό μου κάνει λίγο πιο ροζ ροδακινή, όχι τόσο καρπουζί. Αλλά παρόλα αυτά βρίσκω ότι ταιριάζει απόλυτα με αυτό το ωραίο μπρονζέ, nude μακιγιάζ που θέλουμε να κάνουμε σήμερα, το no makeup makeup, δηλαδή το μακιγιάζ των διακοπών, που σας έχω πει και άλλες φορές ότι εμένα μου αρέσει να είναι ελαφρύ και όχι πάρα πολύ φορτωμένο. Δεν θα βάλω άλλο προς το παρόν, θα το αφήσω μέχρι εδώ. Θα προχωρήσω σε ακόμα ένα νέο προϊόν από τη Laura Mercier. Μάλλον όχι, δεν είναι νέο προϊόν, είναι μια νέα απόχρωση την οποία μου στείλανε. Είναι η απόχρωση Pearl από τα πολύ αγαπημένα Caviar Sticks, τα οποία το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τα περάσετε έτσι στο βλεφαρό σας και μετά είτε με ένα πινελάκι είτε με τα δαχτυλά σας, απλά μπορείτε να τα αναμίξετε. Αυτό που θα κάνω βέβαια είναι να το αναμίξω καλύτερα με το δάχτυλό μου για να μην χάσω αυτή τη γυαλάδα που θέλω να την έχω και αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσω και το bronzer της NYX για να κάνω μια ελαφριά σκίαση. Θα το φέρω και λίγο κάτω από το φρύδι, παρόλο που δεν έχω φτιάξει καν φρύδια ακόμα, περίεργο αυτό για μένα, αλλά για να δώσει λίγο φως σε εκείνο το σημείο. Και θα πάρω τώρα το bronzer της NYX και με το πινέλο που χρησιμοποιώ για τις σκιές μου, αυτό εδώ το πολύ fluffy, θα έρθω να κάνω εδώ μια σκίαση για να είναι πιο ομοιόμορφο και να τονίσω και το βλέμμα λιγάκι. Είπαμε no makeup makeup, αλλά ας έχουμε και μια σκίαση έτσι κάπως φυσική. Στο κάτω μέρος των ματιών εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω ένα μολύβι. Θα έρθω σύριζα λοιπόν στις βλεφαρίδες με ένα καφέ μολύβι και απλά θα τις τονίσω λιγάκι. Θα τονίσω αυτή τη γραμμή των βλεφαρίδων κάτω από το μάτι. Και το ίδιο θα κάνω και από πάνω
ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να ξεφύγω, δεν θα κάνω γραμμή δηλαδή eyeliner, απλά λίγο εδώ στην ακρούλα να υπάρχει κάτι πιο σκούρο, το οποίο δεν θα φαίνεται και πάρα πολύ, είναι ανεπαίσθητο, αλλά πιστέψτε με, θα αλλάξει τελείως το βλέμμα σας. Ολοκλήρωσα τα φρύδια μου με το μολύβι από Huda Beauty, το πολύ αγαπημένο μου, και το gel από MAC, και για τις βλεφαρίδες χρησιμοποίησα μόνο μία στρώση από την Lash Idol από την Lancôme, γιατί δεν κάνουμε βαρύ μακιγιάζ, είπαμε σήμερα, οπότε ήθελα έτσι κάτι να τις αναδείξει λιγάκι. Όπως βλέπετε, οι βλεφαρίδες μου έχουν περάσει σε άλλο level, έτσι, δεν χρειάζονται καν πολύ μάσκαρα για να φαίνονται. Φαντάζομαι ότι βλέπετε τη διαφορά εβδομάδα με τη εβδομάδα όταν ανεβάζω βίντεο. Όλο αυτό οφείλεται στο μαγικό σέρουμ για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει, αυτό εδώ, από την εταιρεία De Moi Suisse, η οποία έρχεται και στην Ελλάδα. Είμαι brand ambassador, έχω εδώ στα χέρια μου και το σέρουμ των βλεφαρίδων και το σέρουμ του προσώπου. Θα ανοίξω τη συσκευασία αυτή για να τη δείτε, γιατί έχουν έρθει περιορισμένα τεμάχια στην Ελλάδα. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε το σέρουμ φυσικά και online, θα σας βάλω το link στην περιγραφή. Αυτό είναι το κουτάκι λοιπόν, και μέσα υπάρχει αυτό το θαυματουργό προϊόν, το οποίο δεν βοηθάει μόνο τις βλεφαρίδες να γίνουν πιο γεραίες και πιο μακριές, αλλά και τα φρύδια σας. Το βάζω εγώ εδώ πέρα, ειδικά σε αυτό το σημείο που έχω ένα κενό, και ομολογώ ότι έχω αρχίσει και βλέπω διαφορά. Δεν θα τη δείτε τη διαφορά από τις πρώτες εφαρμογές, θα τη δείτε στις 3 εβδομάδες. Εκεί θα καταλάβετε ότι κάτι έχει αλλάξει με συστηματική χρήση κάθε βράδυ. Λοιπόν, σας βάζω το link στην περιγραφή. Μπείτε, ψάξτε το, σκεφτείτε το. Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ένα από τα προϊόντα που έχω στα χέρια μου, μπορείτε να μου στείλετε DM σε Instagram ή Facebook και εγώ θα σας καθοδηγήσω. Αλλιώς μπαίνετε, όπως σας είπα, στο site De Moi Suisse. Μας ακολουθείτε στο Instagram demoi.gr και μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα αυτά, να τα γνωρίζετε και να τα δείτε από κοντά και να μάθετε κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη σύνθεσή τους, γιατί είναι πολύ καθαρή, είναι cruelty free, και το σέρουμ για τις βλεφαρίδες και το σέρουμ για το πρόσωπο, για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει. Είναι cruelty free λοιπόν, σέβονται το περιβάλλον, και 5% από τις πωλήσεις αυτών των προϊόντων πηγαίνει για φιλανθρωπικό σκοπό στον οργανισμό Healing Lesbos, γιατί όπως ξέρετε η Lesbos είναι ένα νησί που έχει περάσει πάρα πάρα πολλά, οπότε και εμείς θέλουμε να συνεισφέρουμε κάπως στο να ανακουφιστεί η κατάσταση εκεί, δίνοντας το 5% από τα έσοδα. Δεν θα φλιαρίσω άλλο, θα περάσω κατευθείαν σε αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο highlighter από την NYX. Είναι το Born to Glow Icy Highlighter, λέγεται. Δεν ξέρω αν λέει κάτι άλλο. Α, ναι, λέει πίσω Platinum Status και Diamond Chains. Προφανώς αυτές είναι οι ονομασίες των δύο αποχρώσεων. Θα τα σφατσάρω στο χέρι μου για να τα δείτε. Να σας πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ γκλιτεράτο, δεν το έχω χρησιμοποιήσει στο πρόσωπο. Μπορείτε όμως με ένα μεγάλο πινέλο να το χρησιμοποιήσετε λίγο στο σώμα. Λοιπόν, πιάνω πρώτα αυτή την απόχρωση και μετά αυτή. Και θα τα δείτε τώρα στο χέρι μου και θα πάθετε σοκ. Γιατί εγώ έχω ερωτευτεί αυτό εδώ για το πρόσωπο, το οποίο και θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Αυτό μου κάνει λίγο της υπερβολής, αλλά μου αρέσει να το χρησιμοποιώ και στα μάτια. Δηλαδή, ελπίζω να μην χαλάσω τώρα αυτό που έχω κάνει, αλλά αν ταμπονάρετε λίγο από αυτό στο κέντρο του ματιού σας, δείτε πόσο γλώσσι γίνεται το αποτέλεσμα και πόσο αλλάζει και γίνεται εντυπωσιακό. Ελπίζω να φαίνεται και να το πιάνει η κάμερα. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα πινελάκι. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση και θα τη φέρω εδώ σε αυτό το σημείο. Πάνω από το μάγουλό μου δηλαδή και κάτω από τα μάτια. Θα το φέρω εδώ στους κροτάφους που μου αρέσει. Εδώ δεν είναι, η κρόταφη. Θα το φέρω λοιπόν και εδώ κάθετα στη μύτη μου. Αυτό μου αρέσει να το κάνω και με το δάχτυλό μου, γιατί έχω πιο πολύ έλεγχο, και εδώ στην ακρούλα, αλλά και στο Cupid's Bow, πάνω από τα χείλη δηλαδή, σε αυτό το τόξο που δημιουργείται, και λίγο στο πηγούνι. Τώρα είμαι σε δίλημα όσον αφορά στα χείλη, γιατί έχω γκλος από τη Laura Mercier, το οποίο είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο ροδακινί. Έχω και 3 γκλος από την NYX, τα Butter Gloss, και δεν ξέρω ποιο θέλω να χρησιμοποιήσω σήμερα. Λέω να ξεκινήσουμε από Butter Gloss της NYX και αμέσως μετά να βάλω αυτό αν είναι από πάνω, ή να αφαιρέσω της NYX και να βάλω αυτό στο τέλος. Δεν ξέρω, θα δω τι θα μου αρέσει περισσότερο. Δεν ζω χωρίς lip liner, δεν ζω χωρίς το συγκεκριμένο lip liner από Anita Brand. Βλέπετε πόσο έχει μικρύνει και μου τελειώνει. Είναι υπόχρωση toffee. Θα κάνω λοιπόν το περίγραμμα στα χείλη μου
Και ίσως πω ότι θα τα γεμίσω κιόλας, γιατί αυτά τα γκλος δεν έχουν και πάρα πολύ έντονο χρώμα. Ναι, παιδιά, είναι φοβερό. Έχω ένα σημαδάκι εδώ πέρα και κάθε φορά που πάω να κάνω περίγραμμα στα χείλη, φαίνεται λες και μου έχει ξεφύγει το περίγραμμα. Αλλά είναι αυτό το ρημάδι το σημαδάκι, το οποίο το παρατηρώ μόνο τότε. Λοιπόν, θα απλώσω λίγο το μολύβι στα χείλη μου, χωρίς να βάλω πάρα πολύ ποσότητα. Και πάμε να δοκιμάσουμε, αυτό θα βάλω το πιο ανοιχτόχρωμο, που είναι η απόχρωση Sugar High από NYX στα χείλη μου. Αχ, είναι τέλειο. Πολύ χαίρομαι που το επέλεξα αυτό. Ωραίο απλικατέρ, άνετο στα χείλη, δεν κολλάει, δεν κάνει γραμμές, γεμίζει αντιθέτως τις γραμμές των χειλιών και θα κάνει να φαίνονται πιο υγιή και πιο λαμπερά. Πώς σας φαίνεται? Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι για ένα καθημερινό ελαφρύ καλοκαιρινό μπρονζέ μακιγιάζ. Αλλά θα αφαιρέσω αυτό το gloss, γιατί θέλω να δοκιμάσω και το άλλο από τη Laura Mercier, δεν έχω φέρει μαντιλάκια, επανέρχομαι. Σκούπισα το gloss της NYX και έχω κάνει ελάχιστο περίγραμμα στα χείλη. Πάμε στο gloss από τη Laura Mercier στην απόχρωση Bellini. Αχ, τι ωραίο κοκτέιλ που είναι αυτό. Να είχαμε ένα τώρα. Λοιπόν, αυτό βλέπω ότι είναι κάπως πιο διάφανο και πολύ πιο δροσερό. Έχει ένα πορτοκαλί υποτόνο, όπως βλέπετε. Wow. Και σίγουρα πολύ περισσότερη γυαλάδα από τα gloss της NYX που έβαλα πριν. Θα τα σφατσάρω όλο στο χέρι μου για να δούμε και τις διαφορές και πώς φαίνονται. Ναι, αυτό παιδιά έχει και κάτι σαν μικρό glitter μέσα, θεωρώ. Και φαίνεται έτσι πιο λαμπερό, κάνει καλύτερη αντανάκλαση. Ούτε αυτό κολλάει στα χείλη, είναι πάρα πολύ άνετο, το απλικατέρ τέλειο. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα ολοκληρώσω το σημερινό μακιγιάζ, γιατί μου αρέσει που είναι πιο φωτεινό. Γενικά, εγώ σας είπα, δεν είμαι φαν των σκούρων σοκολατή αποχρώσεων, αλλά ξέρω ότι εσείς μπορεί να είστε. Γι' αυτό λοιπόν θα τα σπατσάρω όλα τώρα στο χέρι μου και θα σας πω και τις αποχρώσεις. Λοιπόν, έχω Spiked Toffee. Είναι αυτό εδώ, το πρώτο από την NYX που θα βάλω εδώ. Αμέσως μετά θα βάλω το Butterscotch δίπλα του. Και τέλος το Sugar High, το οποίο φόρεσα και πριν στα χείλη μου, το οποίο είναι και το πιο ανοιχτόχρωμο. Αυτά από NYX και θα βάλω δίπλα και το gloss της Laura Mercier που φοράω τώρα στα χείλη μου, που είναι η υπόχρωση Bellini, όπως σας είπα. Αυτά είναι λοιπόν τα gloss με τη σειρά που τα έβαλα στο χέρι μου. 1, 2, 3 από την NYX και το τέταρτο από τη Laura Mercier. Βλέπετε ότι έχουν φοβερή αντανάκλαση και τα τρία. Είναι πάρα πολύ ενδυτικά και άνετα στα χείλη. Μου αρέσουν και οι δύο φόρμουλες. Είναι πιο κρεμόβης, θα έλεγα, και πιο συμπαγής κάπως αυτή και πιο, όχι υδαρής, πιο λεπτόρευστη, πιο φίνα αυτή η υφή του gloss της Laura Mercier. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα. Αυτό είναι το τελικό μακιγιάζ. Να λύσω και τα μαλλιά μου. Αχ, πονάμε τελικά αυτά τα τσιμπιδάκια, παιδιά. Και περιμένω όπως πάντα τα like σας, τα σχόλιά σας, να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας αν σας άρεσε, γιατί ενδεχομένως θα αρέσει και σε αυτούς. Καλές διακοπές, να περνάτε καλά ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!